Λοιπόν, πολύ ωραία. Τρεις βουλευτές εδώ μαζί μας. Ο κ. Γιώργης Κακλαμάνης. Γεια σας, κ. Κακλαμάνη. Καλή εβδομάδα. Πολύ καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ναι, καλημέρα για την ομάδα σας. Δεν πειράζει, κ. Κακλαμάνη. Δεν θα είναι η μοναδική εβδομάδα, άλλωστε που θα είναι, θα είναι καλημέρα. Ο Κυπερίδη και πελούχος Ελλάδος στο ποδόσφαιρο και γι' αυτό το συμφωνώ. Κύριε Κακλαμάνη. Ανίατη αρρώστια. Ούτε ο Θεμιστοκλέος δεν μπορούσε. Τουλάχιστον θα γλιτώσει την καζούρα ο κ. Μπάρκας για το θέμα αυτό. Λοιπόν, γεια σας κύριε Μπάρκα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας κύριε Μπάρκα. Και βουλευτής Πασόκ, ο κ. Σεμάνας. Και μόνο που μιλάτε εσείς για ποδοσφαιρικά, νομίζω ότι είναι πραγματικά ανίατη ασθένεια. Σας πάει πάρα πολύ πράσινη γραβάτα. Νομίζω ότι... Μετά το πέρας εκπομπής, θα σας τη χαρίσω αν τη φοράτε. Τέλεια. Ο κ. Πάνος πανηγυρίζει αθλητικά. Από εκεί. Από εκεί. Όχι εδώ, πράσινα μακριά. Ούτε καν. Λοιπόν. Εμείς συνεχίζουμε, να είμαστε πρώτοι. Εσείς δύο ομάδες έχετε στη Σαλονίκη. Δύο, πρωτεύουν και οι δύο. Εντάξει, οι δύο, αλλά... Εμείς στη μία είμαστε. Είστε απόκρουσης, ναι. Εντάξει, ναι. Καθαρό, καθαρό. Χαίρετε για τη Θεσσαλονίκη συνολικά, αλλά... Καθαρό, αυτό είναι γνωστό, δηλαδή, δεν είναι τώρα. Καλά, εντάξει. Δεν το κρύψετε, δεν κακό. Δεν κατάλαβα. Δεν το κρύψετε. Όλη μια ομάδα υποστηρίζουμε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Την Παρασκευή είχαμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χατζηδάκη. Ο οποίος είπε, γιατί δεν έπαιρνα τηλέφωνο, λέει ο κύριος Κακλαμάνης, να του πω εξηγήσω τι γίνει με το ρεύμα, ότι το τάδε, το χρηματιστήριο το έχω πει το 20, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και σου κάνε μια ερώτηση. Απάντηση δεν έχετε πάρει επίσημη. Καταρχήν, εγώ την ερώτηση δεν την απίθυνα στον κύριο Χατζηδάκη. Όχι, στον κύριο Σκυλακάκη. Σκυλακάκη. Απλά πήρε και λίγο Χατζηδάκη. Επειδή όπως σας έχω πει, σας παρακολουθώ, τα άκουσα αυτά. Και άκουσα και στο Σαββατοκύριακο τον κύριο Σκυλακάκη. Ο κύριος Χατζηδάκης με κομψό τρόπο, μάλλον άδειασε τους δύο επόμενους υπουργούς ενέργειας. Γιατί είπε επί των ημερών μου, το χρηματιστήριο ενέργειας λειτουργούσε διαφορετικά. Αυτό είπε. Για δύο χρόνια ήταν κανονικά. Επομένως δεν έχω να κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Μάλλον δικαιώνει. Το συνδυάσαμε τον πόλεμο, μήπως μετά. Μάλλον δικαιώνει την ερώτηση. Εθυμίστε λοιπόν εδώ σε αυτό το τραπέζι, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε για το ίδιο θέμα την επιστολή στη Φοντερ Λάιεν και παρά τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης που κατέκριναν αυτό το πράγμα, εγώ ετάχθηκαν υπέρ αυτού του πράγματος. Απλά σας είχα πει ότι ορθώς το κάνει ο Πρωθυπουργός, αμφιβάλλω τι αποτέλεσμα θα φέρει από αυτή τη συγκεκριμένη Ευρώπη. Και μάλλον και σε αυτό το σημείο μέχρι στιγμής έχω δικαιωθεί. Κάτσε τη διάβασα όμως την επιστολή. Και από τότε... Φτιάξαμε μία ομάδα που ήταν μέσα φίλοι μου από τη ΔΕΗ, ήταν φίλοι μου που ξέρουν την ενέργεια, γιατί εγώ γιατρός είμαι, δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες. Και φτιάξαμε αυτή τη συγκεκριμένη ερώτηση, η οποία έτυχε, κατά την άποψή μου, εξεπλάγιν θετικά, πολύ θετικής ανταπόκρισης από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος είπε ότι η ερώτηση αυτή, αν τη βάλεις δίπλα στην επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει πολλά κοινά σημεία και ότι έχει δίκιο ο κύριος Κακλαμάνης που κάνει αυτή την ερώτηση. Αυτό θέλατε να δείξετε εσείς τώρα? Όχι. Εγώ λοιπόν περιμένω να ακούσω, γιατί ο κύριος Σκυλακάκης απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση του κυρίου Χαριτάτου. Ορθώς θεσμικά είπε, θα απαντήσω στον κύριο Κακλαμάνη μέσω της Βουλής. Ναι. Περιμένω την απάντηση επομένως. Είναι το ένα σκέλος που αφορά το χρηματιστήριο ενέργειας. Περιμένω λοιπόν την απάντηση. Και το δεύτερο σκέλος, αν το παρατηρήσατε, διότι δεν είναι μόνο η ΔΕΗ, είναι και οι ιδιωτικές εταιρείες που κάνουν αυτά τα παιχνίδια. Απλά εγώ επικεντρώθηκα στη ΔΕΗ, γιατί η ΔΕΗ ακόμα φέρει μπροστά της το γράμμα ΔΕΛΤΑ, δηλαδή δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Άρα... Ο κοινοφελής σκοπός της ΔΕΗ εξακολουθεί να υπάρχει, θα έπρεπε να εξακολουθεί να υπάρχει. Και γι' αυτό επικεντρώθηκα στη ΔΕΗ. Ναι. Όπου για φέτος, μέχρι το καλοκαίρι, με στοιχεία που πήρα μέσα από τη ΔΕΗ, όχι επίσημα βέβαια, από ανθρώπους που δουλεύουν όμως εκεί, τα κέρδη της ΔΕΗ έχουν φτάσει το 1 δισεκατομμύριο. Επομένως, για μια δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, εγώ δεν είμαι να ήταν ελληματική η ΔΕΗ. Ήμουνα υπέρ του να εξηγιανθεί η ΔΕΗ και γι' αυτό ψήφισα και το συγκεκριμένο νόμο τότε. Αλλά όταν φτάνεις να έχεις τόσα κέρδη και είσαι δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, ένα μεγάλο μέρος αυτών των κερδών πρέπει να γυρνάνε πίσω στον καταναλωτή. Ναι. Γι' αυτό και επικεντρώθηκα στη ΔΕΗ. Κύριε Ξέρετε τι συμβαίνει όμως τώρα, έτσι. Εδώ σου πήγε ο Παναγιώτης. Μαζεύονται πολλές ερωτήσεις βουλευτών της Δημοκρατίας κατά υπουργών της κυβέρνησης και στην ουσία κατά της κυβερνητικής πολιτικής. Κύριε και λέει ο άλλος, αντιπολίτευση κανένα. Ναι, μπράβο. Αφήστε τους, εγώ σας βάζω ομάδες, εσάς, γιατί
ξέρατε ότι θα ξεχωριστεί περίπτωση. Ναι. Προσωπικότητα. Και τα λέτε. Και τα λέτε. Τα λέτε διαχρονικά. Έτσι λειτουργούσα πάντα. Με θεσμικότητα κιόλα. Έτσι λειτουργούσα. Όχι πετώντας πέτρα. Γι' αυτό και σας ρωτάω έτσι. Κάνει αντιπολίτευση ο Κακλαμάνης. Δεν θέλει το Μητσοτάκι ο Κακλαμάνης. Ναι, ναι. Δεν θέλει το Χατζηδάκι ο Μητσοτάκι. Ο Κακλαμάνης. Όπως ξέρουμε όλοι, σχετικά με τη λέξη αντιπολίτευση και ακόμα χειρότερα, διάβασα από μερικούς συναδέλφους, θέλουν να ανατρέψουν την κυβέρνηση και σαν χλαμάρες. Αυτό, όπως ξέρετε, παραδείγματος χάρη σε ένα μήνα που θα έρθει η ώρα της ψήφισης του προϋπολογισμού, που ενέχει και ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, θα πάρουν την απάντηση όλα αυτά τα τρόλ που θέλουν να φημώσουν τους βουλευτές από το κοινοβουλευτικό τους έργο. Σας λέω ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Και είχε και ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Ανάγκασαν τους υπουργούς να συζητάνε πλέον με τους βουλευτές. Κατά σύμπτωση, οι δύο συνάδελφοι είναι σε κόμματα που έχουν ασκήσει εξουσία, να πούμε. Τα ίδια είχαν υποστεί και καλά, ο Κώστας έγινε και υφυπουργός, αλλά πριν γίνει τα ίδια. Έτσι είναι η νοοτροπία όλων των υπουργών. Συνήθως δεν μιλάνε με τους βουλευτές, τους οποίους καλούν να ψηφίσουν τα νομοσχέδια τα οποία φέρουν στη Βουλή. Σου απαξιώνουν, λέτε. Εντάξει, δεν ήθελα να πω αυτή τη λέξη, παρότι δεν θα πω ότι έχει άδικο, να πούμε. Λοιπόν, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Παραδείγματος χάρη, νομίζω το γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Αύριο ο κύριος Γεραπετρίτης. Μπράβο, εκεί ήθελα να πάω. Για τα εθνικά θέματα. Ναι. Όχι το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδος, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Βέβαια, πρέπει να πω ότι την πιο προηγούμενη εβδομάδα είχε έρθει στην Επιτροπή που ήταν όλοι οι βουλευτές από όλα τα κόμματα και κάθισε 4 ώρες και έγινε μια συζήτηση. Αυτό δεν είναι θετικό. Ναι. 5 χρόνια γιατί δεν το έκαναν από μόνοι τους. Αναγκάζονται και το κάνουν διότι υπάρχει αυτή η κινητικότητα. Μπορείς το κάνουν για να προλάβουν κάποια ερώτηση καινούργια για τα εθνικά θέματα. Μπράβο. Και μαγειρέματα υπάρχουν. Ο Σαμαράς βγήκε και λέει, ακούγονται για διάφορα μαγειρέματα. Ακούστε. Έχει βαρύτατο να το λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Ναι, βεβαίως. Εγώ έχω μία αναρχή ότι στα εθνικά θέματα είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Γι' αυτό στα 30 τόσα χρόνια που είμαι κοινοβουλευτικός, ερώτηση δεν έχω κάνει ποτέ για τα εθνικά θέματα. Διότι για να κάνεις ερώτηση για τα εθνικά θέματα πρέπει να έχεις πλήρη ενημέρωση το τι γίνεται. Και επειδή ό,τι λέμε και οι τρεις μας εδώ και εσείς σαν δημοσιογράφοι φεύγουν και πάνε απέναντι, είμαι πάντα προσεκτικός. Αύριο όμως θα ακούσω τον κύριο Γεραπετρίτη και έχω να του κάνω ερωτήσεις και τις οποίες και θα κάνω και θα περιμένω απαντήσεις. Άλλο αυτόν που είπε ο Σαμαράς. Όχι, ανάλογα με τι ερημένωση θα πάρουμε. Ακούστε, ο Αντώνης ο Σαμαράς, οι απόψεις του αυτές δεν είναι τωρινές. Τις λέει πάντοτε, να πούμε, με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Οκ, εντάξει, εγώ σε άλλα συμφωνώ μαζί του, σε άλλα δεν συμφωνώ μαζί του. Και πιστεύω ότι για να μας καλέσει μάλιστα με δική του πρωτοβουλία ο Υπουργός, και κλείνω για να μιλήσουν και οι συνάδελφοι, ενδεχομένως να θέλει, και γι' αυτό καλεί και μόνο τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είμαστε στην Επιτροπή, ενδεχομένως να μαθαίνει να μας δώσει και απάντηση και επ' αυτών των θεμάτων που θίγεται. Αλλά εγώ σήμερα δεν θέλω να πω τίποτε άλλο, διότι θα ήταν fair play είναι κάτι, να ακούσω για να αύριο με αυτό, τον Υπουργό. Θα είναι λάθος δηλαδή οι συνάδελφοί σας να κάνουν ερώτηση για εθνικά θέματα? Είναι λάθος να κάνουν ερωτήσεις για εθνικά θέματα? Δεν θα πω λάθος, απλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και μετά από πολύ καλή ενημέρωση. Κύριε Μπάρκα, να πω για το συγκεκριμένο. Ναι. Ότι σωστά ο κ. Γεραπετρίτης κάνει ενημέρωση στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Άλλο λέω. Ναι. Και νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ σωστή και η άποψη του Προέδρου που λέει, του Προέδρου εδώ, που λέει ότι πρέπει να στα εθνικά να είμαστε πολύ σοβαροί και οι ερωτήσεις μας να είναι τεκμηριωμένες. Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ τεκμηριωμένες οι ερωτήσεις μας. Κάτι που έχουμε ζητήσει και εμείς από τον κύριο Γεραπετρίτη, δηλαδή μετά την ενημέρωση που θα κάνει στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συμμετέχουν στην Επιτροπή, θεωρούμε ότι πριν τη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Να ενημερώσει και την Επιτροπή. Βέβαια, πρέπει να ενημερώσει και την Επιτροπή. Έγινε αυτό πριν μία εβδομάδα. Ναι, επειδή τώρα είμαστε σε άλλη φάση, κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό λέω. Το ξέρω. Αλλά επειδή τώρα είμαστε σε άλλη φάση. Θέλετε νέα ενημέρωση, δηλαδή. Ναι, γιατί ξέρετε τι, έχουν προηγηθεί από την προηγούμενη ενημέρωση του κ. Γεραπετρίτη πολλά πράγματα. Δηλαδή, σε μια συνέντευξή του είπε ότι δεν με ενδιαφέρει αν με χαρακτηρίζουν ως εθνικό μειοδότη, αλλά εγώ θα λύσω τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας. Σωστό είναι αυτό, με την άποψη ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την εθνική γραμμή προς τη λύση των ζητημάτων που έχουμε με γειτονικές χώρες.
Είμαστε οι πρώτοι που το κάναμε με την συμφωνία των Πρεσπών. Δεν κρυβόμαστε πίσω από αυτό. Αλλά θέλει ενημέρωση της αρμόδιας επιτροπής. Θα πάτε στην Ελλάδα. Εγώ νομίζω ότι δεν θα το αρνηθεί. Έχει έρθει τρεις φορές στην επιτροπή. Άλλο, κύριε Πρόεδρε, εμείς ζητάμε. Όχι, το κατάλαβα τι είπατε. Δια της Ρένας Δούρου που είναι επικεφαλής μας. Ήταν και μίλησε αρκετά. Το ξέρω. Αλλά εμείς ζητάμε να γίνει κλειστή συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής. Γιατί επίκειται η συνάντηση με τον κύριο Φιντάν. Έχουν μπει όλα στο τραπέζι πλέον από τη μεριά της Τουρκίας και νομίζω ότι πρέπει να συζητηθούν σοβαρά. Θα πάτε στην εκδήλωση για τον κύριο Τσίπρα. Την εκδήλωση του κύριου Τσίπρα. Ναι, θα πάω. Περιμένετε να ακούσετε κάτι συγκεκριμένο ή θα πάτε στην εκδήλωση απλά? Κοιτάξτε, το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας είναι η δεύτερη εκδήλωση που κάνει. Αφορά ένα εξίσου πολύ σημαντικό θέμα της χώρας μας. Ο Αλέξης Τσίπρας ούτως ή άλλως είναι μια προσωπικότητα, πρώην πρωθυπουργός, που είναι μια προσωπικότητα, όπως παραδείγματος χάρη ο Αντώνης Σαμαράς, που διαφωνώ σε πολλά μαζί του, αλλά είναι μια προσωπικότητα που είχε πάντα τη συγκεκριμένη άποψη στα εθνικά. Έτσι, να είμαστε σοβαροί σε αυτό. Δηλαδή, όποιος διαβάσει Αντώνη Σαμαρά του δεκαετία του 80 και Αντώνη Σαμαρά σήμερα, λέει τα ίδια πράγματα. Δεν αλλάζει ούτε και. Καλά, μεσολάβησαν και συναντήσεις, βέβαια, έτσι, σε ανώτατο επίπεδο. Τι εννοείται? Με τον Ερντογάν και τα λοιπά. Δεν είναι συναντάτο. Όχι, άλλο λέω. Λέω ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι ίδια. Δεν αλλάζει ούτε και. Είτε ήταν πρωθυπουργός, είτε ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έχει τις ίδιες απόψεις. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, ως μια προσωπικότητα της χώρας μας, έχει ένα Ινστιτούτο το οποίο ασχολείται με ζητήματα που απασχολούν την χώρα μας και νομίζω ότι το κοιτάει από την πολύ σοβαρή άποψη που μπορεί να γίνει, αν θέλετε, και εργαλείο στα χέρια κάθες κυβέρνησης. Ανεξαρτήτου πολιτικής κατεύθυνσης, γνωρίζει τι λέει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Σαμαράς, βέβαια, μιλάει πολύ για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας στην κυβερνητική πολιτική. Ο Τσίπρας θα μιλήσει για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε? Θα έπρεπε να μιλήσει, μάλλον. Έχει μιλήσει πολύ. Ξεχνάτε, μάλλον, την επιστολή που έστειλε στο προηγούμενο συνέδριο του Φλεβάρι. Από τότε όμως δεν έχει μιλήσει. Έχουν προηγηθεί ευρωεκλογές, έχουν γίνει μια σειρά. Πρέπει μια να παρέμβει ο Τσίπρας, να μιλήσει, όχι να παρέμβει ντε και καλά. Εδώ ήμουνα σε αυτή την εκπομπή σε εσάς που σας είπα ότι εγώ για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος από έναν άνθρωπο που ήταν μέλος της νεολαίας του συνασπισμού, με έκανε βουλευτή Πρεβέζης για πολλά χρόνια και μου έδωσε τη δυνατότητα. Δεν είναι προσωπικό, για το ΣΥΡΙΖΑ είναι το θέμα. Έχει μιλήσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι άδικο, επειδή δεν μπορούμε εμείς να λύσουμε τα εσωτερικά μας και επειδή τα έχουμε κάνει όπως έτσι τα έχουμε κάνει, να ζητάμε από τον Αλέξη Τσίπρα να παρέμβει ως πατερούλης, είναι μια άλλη φράση που αναφέρεται σε άλλον, έτσι, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, για να πάω και στην πιο δεξιά τέτοιο, να παρέμβει, γιατί δεν μπορούμε να τα λύσουμε εμείς μεταξύ μας. Είναι πολύ άδικο. Ο Κασελάκης ετοιμάζει κόμμα, θεωρείτε? Είναι μια άγνωστη πληροφορία την οποία. Επειδή διαβάζω ότι νοικιάζει γραφεία και τα λοιπά, ο άνθρωπος και τα λοιπά. Εσείς πώς το βλέπετε? Συνέδριο έγινε άμεσα και εκλογές άμεσα. Ήμουν από αυτούς που και πριν ένα χρόνο είχα πει, όταν έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας, όταν παραιτήθηκε μάλλον, δεν έφυγε, έκανε στην άκρη όπως ο ίδιος είπε, ότι πρέπει να γίνει συνέδριο απολογισμού. Να απολογηθούμε και να κάνουμε απολογισμό για τους λόγους για τους οποίους καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε. Δεν έγινε. Και πήγαμε σε μια fast track διαδικασία. Ναι. Σας ξαναλέω ότι αν πάμε πάλι σε μια fast track διαδικασία, σε έναν χρόνο πάλι θα έχουμε, πάλι τα ίδια προβλήματα. Άρα να πάει πίσω το συνέδριο? Όχι, πρέπει να γίνει συνέδριο. Να γίνει τώρα. Βεβαίως, να γίνει συνέδριο. Απολογιστικό. Απολογιστικό. Ναι. Να μπούμε όλοι εκεί μέσα, να συζητήσουμε για τους λόγους οι οποίοι μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Και ο Κασελάκης πρέπει να είναι υποψήφιος. Ποιος έχει ευθύνη. Αν το κρίνουν τα πολιτικά όργανα του κόμματός μας, να είναι υποψήφιος. Έχει κρυφθεί ότι δεν πρέπει να είναι. Λέω, αν το κρίνουν, δεν έχω ζήτημα σε αυτό. Πρέπει όμως να κουβεντιάσουμε σοβαρά για ποιους λόγους φτάσαμε εδώ. Ναι. Ποιοι έχουν τις ευθύνες που φτάσαμε εδώ. Όχι. Το λέτε αυτό. Ξέρετε γιατί δεν είμαστε σύμφωνοι? Γιατί μπορούμε να κουβεντιάσουμε αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, και το είπα και το λέω και τέτοιο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τυχόν θέλουν να είναι επικεφαλής του κόμματος, οι οποίοι έχουν ευθύνη για το γεγονός ότι είμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Αυτοί βεβαίως μπορούν να είναι επικεφαλής, δεν λέω ότι δεν μπορούν να είναι επικεφαλής. Πρέπει όμως να ασκήσουν, να απολογηθούν. Να κάνουν την αυτοκριτική τους, βεβαίως. Για ποιον λόγο, ρε παιδιά, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε? Είχα μια επιλογή εγώ. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, θα χρησιμοποιήσω εσάς το όνομά σας. Είχα την επιλογή μου πέρυσι να τεθεί επικεφαλής
ο κ. Κακλαμάνης. Και αποτύχαμε σε αυτό. Για ποιο λόγο. Οι ίδιοι που τον στήριξαν είναι υποψήφιοι τώρα. Αυτό είναι το πρόβλημά σας τώρα, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, ελάτε κύριε Πάνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Πασόκ. Τι περιμένετε την επόμενη μέρα εσείς. Σήμερα θα έχουμε ανακοινώσεις νέων ρόλων από ό,τι άκουσα. Ρόλοι σε όλους. Καλό είναι αυτό. Πρέπει να είναι όλοι μέσα. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι στο Πασόκ υπάρχει μια καλή, πάρα πολύ καλή συγκυρία, μια μεγάλη ευκαιρία και συγχρόνως υπάρχει και μια μεγάλη προσδοκία από τον κόσμο. Άρα το Πασόκ συνολικά, μετά από το αποτέλεσμα το οποίο υπήρξε, πρέπει ακριβώς αυτή την προσδοκία και την ελπίδα να τη μετουσιώσει σε πολιτικό αποτέλεσμα για το Πασόκ, αλλά και σε πολιτική πρόταση, συγχρόνως για τη χώρα, ώστε να υπάρξει εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Οι ανακοινώσεις οι οποίες θα γίνουν, νομίζω ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα, είναι ανακοινώσεις οι οποίες ύφιστε να γίνονται μετά από κάθε εκλογή νέου αρχηγού ή νέας τέτοιας διαδικασίας. Θεωρώ ότι είναι σημαντικές και θα ενισχύσουν τον ρόλο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και σε δεύτερο επίπεδο τώρα, σε ό,τι αφορά αυτές τις ανακοινώσεις στο κομμάτι του πολιτικού κέντρου και υπευθύνου στρατηγικού σχεδιασμού, νομίζω ότι είναι προσθετική ακατεύθυνση. Δεν ξέρω, είναι όργανα τα οποία προφανώς... Ακούστηκε το μήνυμα της Κάλπης, δηλαδή, από την ηγεσία. Δεν ξέρω τι βάθος έχουν όλα αυτά, δηλαδή δεν ξέρω τι σημαίνει υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Αυτό όμως που αποδεικνύεται και αναδεικνύεται από όλη αυτή τη συζήτηση, θα το δούμε σε λίγες ώρες, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ προχωράει ενωτικά, έχει διάθεση ουσιαστικά να προχωρήσει με ένα καινούριο σχέδιο, το οποίο θα συμβάλλουν όλοι σε αυτή την προσπάθεια. Ορίστε. Υπάρχουν πρόσωπα που δεν πρέπει να αλλάξουν. Κοίταξε, αυτές οι αποφάσεις είναι του Προέδρου. Ναι, το στρατηγικό σχεδιασμό πλέον, το συνολικό σχεδιασμό τον έχει ο ίδιος ο Πρόεδρος. Uh-huh. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Ο Πρόεδρος παίρνει τις αποφάσεις, λαμβάνει τα μηνύματα, τις αλλαγές και τις διορθώσεις, τις οποίες ο ίδιος είπε ότι πρέπει να γίνουν, και από εκεί και πέρα προχωράμε. Το θέμα των προσώπων, όπως η διαδικασία έκλεισε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θα κλείσει μέχρι το βράδυ ή μέχρι αύριο το πρωί, θα έχει κλείσει. Και από εκεί και πέρα έρχονται επί του πρακτικού και επί του συγκεκριμένου η δουλειά η οποία πρέπει να γίνει για να πείσουμε. Γιατί ξέρετε, το χρονικό διάστημα το οποίο θα έχουμε, ξέρετε, δεν θα είναι άπειρο. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να απευθυνθούμε στον κόσμο πάρα πολύ γρήγορα, προκειμένου. Δεν έχει πίστοση χρόνου το Πασόκ και ο Ανδρουλάκης, δηλαδή. Δεν λέω ότι δεν έχει πίστοση χρόνου το Πασόκ. Δεν έχει πίστοση χρόνου τα προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή έχει η κοινωνία, αλλά και το πολιτικό σύστημα γενικότερα. Άρα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει μια μεγάλη προσδοκία. Αν με ρωτάτε προσωπικά, θεωρώ ότι με τα δεδομένα τα οποία έχουμε, τη χρονική συγκυρία η οποία υπάρχει, το πολιτικό περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται, αλλά και τη διάθεση την οποία δείχνει το σύνολο του στελεχειακού και πολιτικού δυναμικού του ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι θα τα απεξέλθουμε με τον καλύτερο τρόπο και σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε διαμορφώσει νέες συνθήκες στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω την ερχόμενη Δευτέρα να είμαστε χαρούμενοι, κύριε Στάθμο. Το ελπίζω για να τον αποστομώσουμε. Θα τα πούμε καλή εβδομάδα. Και την Παρασκευή θα σας παίρνω κάθε Δευτέρα τηλέφωνο όλους μαζί. Δεν σηκώνω όμως τηλέφωνο.